Λοιπόν, πριν την Πρωτομαγιά όμως, είμαστε εδώ τελευταία ημέρα τηλεοπτικά του μηνός Απριλίου και θέλω να μου δώσετε βεβαίως τον Πάπα Χρήστο μου, που μας έχει λείψει. Καλημέρα! Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, Λίθος! Να είμαστε όλοι γενοί, να είμαστε όλοι χαρούμενοι, να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, να είμαστε όλοι αγαπημένοι και ο Μάιος που θα έρθει να είναι ο πιο όμορφος μήνας για όλους. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πάπα Χρήστο μου, μας έχεις λείψει. Μας έχεις λείψει έτσι, γιατί τα λέγαμε καθημερινά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έτσι, μπράβο. Εκεί που με είχατε κακομάθει, μου είπατε μετά μία φορά την εβδομάδα. Δεν έχει. Τι κάνετε, πώς περάσατε? Περάσαμε όνειρο, πολύ κούραση, πάρα πολύς κόσμος. Εγώ έχω δύο χωριά και είχα δύο ακολουθίες κάθε φορά. Δηλαδή δύο φορές σταύρωση, δύο φορές αποκαθήλωση, δύο φορές επιτάφιος, δύο φορές ανάσταση, όλα διπλά. Για να τα χαρώ πιο πολύ ήτανε. Έτσι ακριβώς, ναι. Έτσι ακριβώς. Έχετε εσείς, και με τον έχετε κόσμο και όρεξη, έχετε και δύναμη. Εντάξει, βεβαίως σωματικά κουραστήκατε. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Όντως. Δεν ξέρω γιατί. Και δεν έχω, ψάχνω να βρω κανένα κουμπί να το γυρίσω λίγο και δεν βρίσκω. Όντως, πραγματικά και εγώ κάθε φορά το διαρωτώ με αυτό μαζί σας, που έχετε τόση όρεξη, τόση ενέργεια. Κάνετε τόσα δεις πράγματα καθημερινά, 3-4 ώρες κοιμάστε και είστε τόσο όμως μέσα στην ενέργεια. Να δεις τώρα που θα έρθω Κύπρο να δεις τι θα γίνει. Σας περιμένουμε και να πω ότι ο Πάπα Χρήστος μας την Τρίτη 9 Μαΐου, όχι 10, συγγνώμη, 10 Μαΐου θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. 10 μέρες, ναι, να ζήσω την ελπίδα από κοντά, να ζήσω το στούντιο από κοντά. Αυτό είναι, με ξεπερνάει, αυτό με ξεπερνάει. Θα είστε εδώ βεβαίως, 10, ημέρα Τρίτη, 10 Μαΐου θα είστε εδώ στο στούντιο να ξεκινήσουμε εκπομπή μαζί, αλλά να πούμε βεβαίως για την εκδήλωση που θα είστε το απόγευμα. Ναι. Το κέντρο ημέρας, δικαίωμα ελπίδας για άτομα με αναπηρίες άνω των 21 ετών, θα έχει εκδήλωση στις 5.30 ώρα το απόγευμα την Τρίτη, 10 Μαΐου. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα, με θέμα χαρά και ελπίδα από τις διδαχές των Αγίων της εποχής μας. Έχουμε να πούμε τρελά, έχουμε να πούμε χαρούμενα, έχουμε να πούμε πράγματα που θα μας γεμίσουν ομορφιές. Τιμάζομαι τόσες μέρες για την Κύπρο. Και θα είναι, ακούστε ποιοι θα είναι, όχι δεν θα είμαι μόνος μου, θα έχω κι άλλους ωραίους ανθρώπους δίπλα μου. Το ελπιδάκι μας, η Ιακωβίδου, η ελπίδα, δεν ξέρω αν την ξέρετε, να μάθετε όμως. Ο Παναγιώτης ο Πετράκης, ο ηθοποιός και τραγουδιστής, μου είπαν ότι είναι πολύ γνωστός στην Κύπρο. Και στην Ελλάδα βεβαίως, δηλαδή της είναι και θα έρθει αποκλειστικά για αυτή την εκδήλωση και για σας βεβαίως αποκλειστικά εδώ στην Κύπρο θα είναι μαζί μας. Και θα τραγουδήσει και η βασιλική μας, η Βασιλική Χατζιαδάμου. Ναι, και είναι υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη, του Πανιερότητου Μητροπολίτη Κιτίου, ναι, κυρίου και Νεκταρίου, και θα έχουμε και την ευλογία του και τη χαρά του. Και είναι την Τρίτη 10 Μαΐου λοιπόν στις 5:30 στην αίθουσα δεξιώσεων του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Θα είμαστε λοιπόν. Και να ξέρουνε όλοι ότι κουβαλάω μαζί μου την αγκαλιά μου και την τρέλα μου. Την αγκαλιά μου και την τρέλα μου, θα το ζήσουμε αυτό. Ελάτε όλοι εκεί, θα είναι μία προσφορά για τον αγώνα που κάνει αυτός ο σύλλογος και είναι σπουδαίος. Αλλά δεν θα είμαι μόνον εκεί. Θα έχω και στόχο έκπληξη αυτό. Θα είμαι και την Παρασκευή 13 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Πού? Στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Καθολικής Ψιμολόφου, στη Μητρόπολη Ταμασού, έξω από την Λευκωσία, με την ευλογία και την παρουσία
του Παοξή Μητροπολίτου Ισαΐα, που είναι τρελός σαν εμένα και αυτός, και έχουμε την ίδια τρέλα και την ίδια αγάπη του ΠΑΟΚ. Θα μιλήσω και εκεί για την νεολαία και για τους γονείς και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τους έχω ένα θέμα έκπληξη, πραγματικά όμως έκπληξη. Δύο ευκαιρίες και έχει ο Θεός και σε πόσες ταβέρνες θα περάσουμε όταν θα πάμε εκεί στην Κύπρο. Εμείς σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, αν το ξέρετε. Θα είμαι μαζί σας και σε αυτή την εκδήλωση την Παρασκευή. Μην νομίζετε ότι δεν θα έρθω εδώ στη Ψιμολόφου που είναι αυτό και δίπλα μας εδώ Λευκοσία. Με τόση θα έρθω και εκεί. Που σου έχω. Με τόση αγάπη μαζί που σου έχω. Εννοείται, εννοείται. Χαίρομαι που θα είμαι στην Κύπρο. Θα είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνω, η πρώτη φορά όμως για ομιλίες. Και επειδή πιστεύω ότι σας αγαπώ πολύ, θέλω να σας δω όλους και να σας αγκαλιάσω όλους. Να σας αγκαλιάσω, να σας αγκαλιάσω. Ναι, για αυτή την αγκαλιά κατεβαίνω. Έτσι, σας περιμένουμε. Και επειδή είμαστε και σε περίοδο... Και επειδή είμαστε και σε περίοδο αναστάσιμη, στην Ανάσταση συνηθίζουμε οι χριστιανοί να προσφωνιόμαστε με το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη ο ένας, αληθώς Ανέστη ο άλλος. Αλλά κάθε φορά που το λέω εγώ προσθέτω αυτό που πρόσθεταν και οι Άγιοι. Ο Άγιος Σεραφείμ και ο Γεροπορφύριος. Τι ωραία φράση, Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Έτσι το λέγανε, ότι είσαι η χαρά μου, η χαρά μου και να χαίρεσαι που Ανέστη ο Χριστός. Διότι η Ανάσταση είναι χαρά μου, ρε. Είναι φως, είναι ελπίδα, είναι ζωή, είναι ομορφιά, είναι ευτυχία. Διότι τι θα ήμασταν αν είχαμε ένα Θεό νεκρό πεθαμένο, που θα είχε πεθάνει τη Μεγάλη Παρασκευή και θα είχε μείνει εκεί πεθαμένος. Τίποτα δεν θα ήμασταν. Τώρα όμως τι έχουμε. Ένα Θεό ζωντανό, ο οποίος νίκησε το θάνατο, όπως λέμε στο Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτο, θάνατον πατήσας. Και της εν της μνήμαση, ζωή χαρισάμενος. Όλοι αυτοί που είναι στα μνήματα έχουν την ελπίδα της ζωής, της χαράς, της Ανάστασης. Αυτή η Ανάσταση για μας τους χριστιανούς είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι κάτι πάρα πολύ μοναδικό, το οποίο θα το ζούμε οι άνθρωποι, θα το ζούμε για πάντα. Την αιωνιότητα μας χαρίζει μέσα από τον θάνατό του ο Χριστός. Τόσο πολύ, λέει, μας αγάπησε που έδωσε το γιο του να σταυρωθεί, να πεθάνει, να χύσει το αίμα του όλο, αλλά μετά να σπάσει τα δεσμά του θανάτου και να μας χαρίσει την αιώνια ελπίδα της Αναστάσεως. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα αναστηθούμε όλοι. Πότε? Όταν ξανάρθει ο Χριστός στη Δευτέρα του Παρουσία και ο άνθρωπος δεν θα αποθάνει ποτέ, αλλά θα ζει εκεί που δεν υπάρχει λύπη, ούστε ναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Τι ωραία πράγματα, μωρέ, τι όμορφα πράγματα. Τι ωραία πράγματα. Και τώρα που είμαστε εν ζωή όλοι μας, να ας αναστήσουμε τις ψυχές μας. Ας φωτίσουμε τις ψυχές μας. Καρδούλα μου, καρδούλα μου, σε χαίρομαι που τα λες ωραία. σε χαίρομαι. Αχ, Θεέ μου, έτσι να λέμε το Χριστός Ανέστη 40 μέρες μέχρι την απόδοση της γιορτής του Πάσχα, αλλά για μας κάθε Κυριακή είναι Ανάσταση. Κάθε Παρασκευή είναι επιτάφιος και κάθε Κυριακή είναι Ανάσταση, για να μην ξεχνιόμαστε, για να μην χανόμαστε, για να μην απελπιζόμαστε. Τι φοβάται περισσότερο ο άνθρωπος? Το θάνατο. Αυτόν το θάνατο άλλαξε ο Χριστός και τον έκανε ελπίδα και χαρά και ζωή και φως αναστάσιμο.
Έτσι ακριβώς. Παπαχρήστο μου, θέλω να πω επίσης ότι τα τηλεφωνήματα που παίρνουμε είναι πάρα πάρα πολλά ακόμη και τώρα, αλλά κάθε φορά που είστε στον αέρα και γενικότερα για εσάς, έτσι, στην εκπομπή, να ξέρετε ότι έχετε αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων και εδώ στην Κύπρο, έστω και με αυτή τη μία φορά που βγαίνετε τηλεοπτικά και τα λόγια που μας λέτε κάθε φορά. Και χαίρετε ο Κύπριος και η Κύπρια τώρα που θα έρθετε στην Κύπρο. Πραγματικά. Κι εγώ το χαίρομαι, κι εγώ και θέλω να τους δω όλους. Όλους θέλω να σας δω. Όλους θέλω να σας αγκαλιάσω. Όλους θέλω να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας. Και πρώτη όμως θέλω να αγκαλιάσω την Ελφίδα. Αχ, μωρέ, πόσο θέλω να σας δω. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, να το πούμε στους τηλεθεατές. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν το ξαναπώ. Τον Παπα Χρήστο δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά εγώ ακόμη. Όχι. Τον είχα δει τηλεοπτικά σε μια συνέντευξη με τον αγαπητό συνάδελφο εξ Ελλάδος, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εκείνη τη συνέντευξη ενθουσιάστηκα από τον Παπα Χρήστο μας, από την ενέργειά του, από την αγάπη που βγάζουν τα λόγια του, που βγαίνουν μέσα από την καρδιά του και θέλησα να τον βρω. Να τον βρω. Και πήρα τηλέφωνο τον συνεργάτη, τον φίλο μου, τον Γιώργο Μαρέ, τον Δημήτρη Μαρέδη που είναι στην Ελλάδα και τώρα συγκεκριμένα είναι μαζί με τη Ζήνα Κουτσελίνη και του λέω, σε παρακαλώ, βρες μου τον Παπα Χρήστο, βρες μου το τηλέφωνο του. Βεβαίως μου λέει, να στο βρω. Αφού μου το βρήκε, πήρε και εγώ τηλέφωνο, λέω, Παπα Χρήστο, γεια σου, είμαι η Ελπίδα και είμαι από την Κύπρο, θυμάστε. Δεν γνωριζόμαστε και έτσι έγινε η γνωριμία μας. Και δέσαμε και δεν ξεδένουμε τώρα αυτό το κακό. Ναι, και είναι και μεγάλη η δικιά μου η ανυπομονησία για να σας δω, έτσι. Να σας δω από κοντά, να τα πούμε από κοντά, αν και εμείς τα λέμε και εκτός τηλεοπτικού αέρα. Πόσο όμορφο, μωρέ, είναι να χαίρονται οι άνθρωποι. Πόσο όμορφο είναι να χαίρονται. Πόσο όμορφο είναι να έχουμε αγάπη. Και δέστε ότι τώρα που είναι η Ανάσταση, ανασταίνεται και η φύση ολόκληρη. Άνοιξη, χαρά, λουλούδια, μυρωδιές, αρώματα, και λαϊδούν τα πουλιά, δροσίζει και ζεσταίνει η φύση για να τα χαιρόμαστε όλα μαζί. Μην κατσουφιάζουμε, μωρέ. Τι κερδίζει ο άνθρωπος όταν μαυρίζει την καρδιά του? Τίποτα δεν κερδίζει. Τίποτα. Όταν όμως τη γεμίζει ομορφιές, όταν τη γεμίζει αγάπη, όταν τη γεμίζει χαρά, όταν τη ζωντανεύει, τότε έχει πολλά να πάρει ο άνθρωπος και να νικήσει όλα τα δύσκολα που έρχονται. Έτσι. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Παπαχρήστο μου, αυτά θα πούμε. Θα τα πούμε και από κοντά. Βεβαίως όμως θα τα πούμε και την επόμενη Παρασκευή. Γιατί εσείς μετά από 10 μέρες έρχεστε, επομένως την επόμενη Παρασκευή έχουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού, έτσι. Τα έχουμε, τώρα δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Το περιμένουμε λαχτάρα εγώ. Δεν σας αφήνουμε. Δεν έρχομαι για να κάνω κάτι για σας. Για μένα έρχομαι στην εκπομπή κάθε φορά. Σας ευχαριστούμε. Σας αγαπάμε. Φιλούθια Κύπρος, περιμένουμε λαχτάρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, αγαπημένε μας. Καλή συνέχεια. Τόσο ωραία, τόσο γλυκά, τόσο όμορφα, τόσο αισιόδοξα. Αρχίζουμε την Παρασκευή μας και συνεχίζουμε.